Καλημέρα σας. Καλημέρα σεβασμιότητε, κύριε καθηγητά, κυρία Πατέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Να πούμε μερικά πράγματα που πιθανώς θα ξέρουμε όλοι για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Εδώ σας δείχνω το τελευταίο στατιστικό που έχουμε για την Ευρώπη, που είναι από το 2021, για τις αιτίες θανάτου. Πρώτη είναι καρδιακά νοσήματα και εγκεφαλικά. Η δεύτερη είναι ο καρκίνος, γενικά ο καρκίνος. Η τρίτη είναι ο COVID-19, για το 2021 μιλάμε. Και η τέταρτη είναι αναπνευστικά νοσήματα. Αν σκεφτείτε, όπως βλέπετε στο διπλανό, ότι οι ισχεμικές καρδιοπάθειες είναι πρώτη αιτία και νοσήματα είναι δεύτερη, και κακοήθινα πλάσματα της τραχείας και των βρόγχων, δηλαδή καρκίνος του πνεύμονα ουσιαστικά η τρίτη, και βάλετε από κάτω χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού και αναπνευστικές λοιμώξεις, τα αναπνευστικά είναι πιθανότατα η πρώτη αιτία θανάτου γενικά στην Ευρώπη και στην Αμερική πιθανότατα. Τώρα, υπολογίζουμε ότι στην Ευρώπη είχαμε γύρω στα 2.200.000 θανάσεις νέα κρούσματα το 20 και υπολογίζουμε ότι αυτά θα ξεπεράσουν τα 3,5 εκατομμύρια το 40. Ενώ στην Ελλάδα είχαμε και θανάτους στην Ευρώπη είχαμε 1.800.000 και υπολογίζουμε ότι θα φτάσουν τα 3 εκατομμύρια το 2040, τεράστια νούμερα. Και στην Ελλάδα αντίστοιχα οι αριθμοί μας είναι σχεδόν 9.000 κρούσματα και υπολογίζουμε ότι θα γίνουν 11.000 ως το 2040, καρκίνος πνεύμονα, παραπάνω από 7.500 θάνατοι, και υπολογίζουμε ότι θα αγγίξουν τις 10.000 για το 2040. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει και τη ζωή των ασθενών, αλλά και την ποιότητα ζωής τους και όλη την οικογένεια. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Καταρχήν, πρόληψη, να μπορέσουμε να προλάβουμε, να μην δημιουργηθεί ο καρκίνος. Όταν δημιουργηθεί, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση. Και θυμίζω ότι ο πνεύμονας είναι κλειστός από ένα θωρακικό τείχομα, δεν τον βλέπουμε, δεν μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε και ο καρκίνος σπάνια δίνει πρώιμα συμπτώματα. Άρα πρέπει να κάνουμε κάποιο προληπτικό έλεγχο για να μπορέσουμε να έχουμε έγκαιρη θεραπεία. Και από εκεί και πέρα, όταν έχουμε τη θεραπεία, και να θεραπεύσουμε σωστά και να στηρίξουμε τον ασθενή και την οικογένειά του. Τι περιλαμβάνει η πρόληψη? Έχουμε καταρχήν την πρωτογενή πρόληψη, που είναι η αποφυγή των παραγόντων που δημιουργούν καρκίνο, με πρώτο το κάπνισμα, όπως είπε και ο καθηγητής ο κ. Συρίγος. Η δευτερογενή πρόληψη, που είναι να το διαγνώσουμε έγκαιρα με το screening. Και τέλος η τριτογενή πρόληψη, που είναι όταν το διαγνώσουμε να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την νόσο ή τουλάχιστον να την κάνουμε χρόνια και να φροντίσουμε επίσης να μην ξαναεμφανιστεί. Αυτή είναι η τριτογενή πρόληψη. Τα αίτια τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, το κάπνισμα. Στη χώρα μας τα πάμε με τα στοιχεία του WHO, του Ευρωπαϊκού Γραφείου, λίγο καλύτερα όσον αφορά το κάπνισμα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και οι γυναίκες καπνίζουν περισσότερο. Με το αλκοόλ τα πάμε χάλια όμως, και αυτό είναι επίσης ένας παράγοντας κινδύνου για καρκίνο. Παχυσαρκία, HPV, δηλαδή έχουμε συμπεριφοριολογικά προβλήματα που έχουν σχέση με τον καρκίνο του πνεύμονα, λιμώδη, περιβαλλοντική και εκθεσική και έκθεση σε εμόλυση της ατμόσφαιρας, σε ραδιενέργεια, κυρίως το ράδον είναι για τον καρκίνο του πνεύμονα, και άλλα, και βασικά εδώ είναι το γενετικό θέμα. Άνθρωποι που έχουν γονείς που χάθηκαν σε νέα ηλικία από καρκίνο του πνεύμονα έχουν ένα λόγο παραπάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν επιβαρημένα γονίδια. Και να θυμίσω εδώ ότι ο καπνός δεν αφορά μόνο τον καπνιστή. Το αλκοόλ μπορεί να αφορά μόνο αυτόν που το πίνει, αλλά ο καπνός καπνίζεται από όλους, αναπνέεται από όλους, και άρα είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά και όλους τους άλλους γύρω μας. Και εδώ είναι μια ταμπέλα από την Αμερική που λέει ότι στην παιδική χαρά δεν επιτρέπεται έξω, στον εξωτερικό χώρο, το κάπνισμα, όπως δεν επιτρέπεται κοντά στις εισόδους των κτηρίων. Και είναι σημαντικό γιατί δείχνει σεβασμό στους άλλους ανθρώπους. Γιατί θέλουμε το screening, γιατί μας ενδιαφέρει? Εδώ δείχνω στοιχεία από τον Καναδά, αλλά παρόμοια είναι σε όλο τον κόσμο. Ο καρκίνος διαγνώσκεται κυρίως σε στάδιο 4, όταν πια δώσει συμπτώματα και είναι εκτεταμένος. Σε στάδιο 1, που είναι η άσημος, σε ένα ποσοστό 80%, διαγνώσκεται μόνο το 1/5 των ασθενών. Και η επιβίωση αγγίζει το 80% στο στάδιο 1, ενώ η επιβίωση δεν φτάνει πολλές φορές το 20% στο στάδιο 4. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, 4 στους 5 ανθρώπους θα φύγουν από καρκίνο του πνεύμονα, ίσως και περισσότεροι με στάδιο 4, ενώ μόνο 1 στους 5 με στάδιο 1. Άρα βάζουμε πρόγραμμα screening. Και το πρόγραμμα screening δεν είναι απλά κάνω μια low dose ακτινογραφία, τομογραφία θώρακα. Το πρόγραμμα screening σημαίνει, επειδή έχει όχι το κόστος τόσο, όσο το άγχος που δημιουργεί στον ασθενή και το τι περιπροσδοκάς να πάρεις από αυτή την εξέταση, πρέπει να γίνει μια καλή επιλογή του πληθυσμού. Ποιοι είναι οι υποψήφοι για να μπουν σε screening για καρκίνο του πνεύμονα? Η τάση σήμερα είναι να έχουν τουλάχιστον 20 πακέτα αίτη κάπνισμα και να μην έχουν διακόψει το κάπνισμα, δηλαδή να είναι ενεργοί καπνιστές ή πρώην καπνιστές που έχουν διακόψει λιγότερο από 15 χρόνια.
Επίσης, είναι σημαντικό να αποφασίσουμε για την επιλογή των διαστημάτων. Και μετά τις τελευταίες μελέτες και σύμφωνα με τις οδηγίες και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της ομάδας καρκίνου, η επιλογή των διαστημάτων, αν η πρώτη αξονική είναι αρνητική, μπορεί να φτάσει στα 2 χρόνια για τον επόμενο έλεγχο. Άρα, είναι σημαντικό να ξέρουμε. Και βασικά, είναι σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα για το είδος της αξονικής που κάνουμε, συγκεκριμένη προτυποποίηση και την ομάδα που θα αξιολογήσει την αξονική. Δεν είναι μόνο να την κάνουμε. Οποιαδήποτε ευρήματα που δεν αφορούν καν μόνο το πνεύμα, γιατί αφορούν ασβεστώσεις στα αγγεία ή άλλα πράγματα, πρέπει να ελέγχονται από μία ομάδα. Ομάδα που είναι ακτινολόγοι, ομάδα που είναι πνευμονολόγοι και αν χρειαστεί και θωρακογυργός ή άλλες ειδικότητες. Άρα είναι σημαντικό αυτό το multi, η ομάδα, η multidisciplinary για τον έλεγχο τον προσυμπτωματικό. Και από εκεί και πέρα, όταν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει και πάλι να κάνουμε audits, να έχουμε προτυπωμένες διαδικασίες για να ελέγξουμε αν το κάνουμε καλά και τι αποτέλεσμα έχει αυτό που κάνουμε. Εδώ σας δείχνω απλά για να σας τα αναφέρω τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και εμείς έχουμε ξεκινήσει σαν κράτος προγράμματα για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του παχαίως. Κάποια κράτη όπως η Σουηδία έχουν πολλά προγράμματα και πολύ καλή, αν θέλετε, προσέλευση των ανθρώπων που είναι σε αυτό το πρόγραμμα για να κάνουν το πρόγραμμα και κάποια κάτι όπως η Ρουμανία δεν κάνουν προγράμματα. Για τον καρκίνο του πνεύμονα γενικά δεν έχει μπει στην Ευρώπη σαν πρόγραμμα που δίνεται από όλα τα κράτη σαν δωρεάν προσυμπτωματικός έλεγχος σε συγκεκριμένες ομάδες. Ίσως η Αγγλία είναι η καλύτερη χώρα σήμερα για το screening του καρκίνου του πνεύμονα, που υπάρχουν και αυτές οι μονάδες, οι κινητές που πηγαίνουν έξω από σούπερ μάρκετ και οι άνθρωποι που ελέγχονται και είναι άνθρωποι που, όπως είπε ο κύριος Συρίγος, είναι σε λιγότερο, αν θέλετε, σε λιγότερο... Σε κοινωνικές ομάδες που έχουν λιγότερη μόρφωση, λιγότερα οικονομική άνεση. Οπότε είναι σημαντικό να φτάσουν εκεί εμείς, το κράτος, οι γιατροί, και να κάνουν τον έλεγχο, παρά να προλάβει ο ασθενής να φτάσει που πιθανώς δεν θα φτάσει. Στην Ελλάδα έχουμε ξεκινήσει ήδη με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας ένα πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Σωτηρία και στο Παγνή. Έχουν ξεκινήσει, έχουν μπει ήδη και έχουν εξεταστεί 200 άνθρωποι. Από αυτούς, τουλάχιστον 15 είχαν ευρήματα και ελέγχονται. Τώρα τρέχει κοινή διαδικασία. Απευθυνόμαστε σε γυναίκες και απευθυνόμαστε επίσης σε ασθενείς που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση, όπως είναι οι Ρωμά, οι άνθρωποι που μένουν μακριά από τα κέντρα, ώστε να μπορέσουν να. Και είναι σημαντικό να το στηρίξουμε. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες και που ξεκινάμε σκήνη για τον καρκίνο του πνεύμονα. Και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μόνο η αξονική, είναι όλη η ομάδα, η παρακολούθηση, τα διαστήματα, το τι λες τον άρρωστο, το πώς τον αντιμετωπίζεις. Άρα, για τη διάγνωση για τον καρκίνο του πνεύμονα, ξεκινάμε πάντα με απεικόνηση. Ελπίζουμε ότι η απεικόνηση είναι έτσι, ώστε είναι ένας αρχόμενος καρκίνος που μπορούμε να τον προλάβουμε και να δώσουμε πλήρη θεραπεία. Είναι σημαντικές όλες οι απεικονιστικές μέθοδοι που έχουμε, PET. Και βέβαια από εκεί και πέρα χρειάζεται πάντα ο ιστός. Ο ιστός γίνεται σήμερα πια από τους πνευμονολόγους συνήθως η διάγνωση μέσω βροχοσκόπησης και βροχοσκόπησης με υπερήχους που μπορεί να πάρει και λεμφαδένες και να έχουμε και σταδιοποίηση παράλληλα. Και η ιστολογική διάγνωση, η διάγνωση δεν σταματάει στην ιστολογική διάγνωση, αλλά χρειαζόμαστε και μοριακή διάγνωση για να ξέρουμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπεία και άλλα. Τους πιο σύγχρονους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο. Και από εκεί και πέρα έχουμε να υποστηρίξουμε τον άρρωστο και να τον υποστηρίξουμε ολιστικά, με χαμόγελο, να αποφασίσουμε για το αν θα είναι θεραπεία για ίαση, τι είδους υποστήριξη θα κάνουμε, τι είδους παρηγορητική θεραπεία θα κάνουμε αν χρειάζεται, κάθε πότε θα βλέπουμε τον άρρωστο και τέλος για την τριτογενή πρόληψη που σας είπα. Τώρα, το πολύ σημαντικό θέμα στην υγεία είναι η αντιμετώπιση του αρρώστου, ώστε να ξέρει ότι υπάρχει αυτή η σιγουριά γύρω του, ότι δεν θα βρεθεί στο κενό, να μην ξέρει τι να κάνει, να μην ξέρει που να πάρει τηλέφωνο, να ξέρει ότι ό,τι και να του συμβεί υπάρχει κάποιος εκεί για αυτόν. Πού είμαστε στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό? Τα ογκολογικά συμβούλια, που είναι πολύ σημαντικά, έχουν θεσμοθετηθεί. Όμως δεν λειτουργούν παρά σε ελάχιστα νοσοκομεία, δεν λειτουργούν συνήθως σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, άρα είναι σημαντικό να τα βάλουμε και πραγματικά να τα στηρίξουμε τα ογκολογικά συμβούλια. Έχουμε πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα και τις θεραπείες. Έχουμε βέβαια συχνά μεγάλες αναμονές για ακτινοθεραπεία ή για άλλα πράγματα. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό χρημάτων που δίνει ο ίδιος ο ασθενής και δεν καλύπτονται, εκτός αν έχει ασφαλιστικά συμβόλαια. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δίνει ο ασθενής από τη τσέπη του και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Και υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό ανασφαλίστων που επίσης πρέπει να το δούμε. Και δεν είναι όλοι ανασφάλιστοι. Δουλεύω 30 χρόνια γιατρός, έχω ασθενείς που έχουν τεράστια οικονομική άνεση και είναι ανασφάλιστοι. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε συνολικά.
Τώρα, το πώς είμαστε όσον αφορά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Κάναμε μια μελέτη πριν από 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και είδαμε ότι υπάρχουν με αντικειμενικά κριτήρια για τη φροντίδα, όπως είναι η αναμονή για να μπει χειρουργείο, η αναμονή για να πάρει θεραπεία ή φαρμακευτική ή θεραπεία, κτηνοθεραπεία, ποιες είναι οι παρενέργειες, πόσο σημαντικά σοβαρές παρενέργειες έχουμε, ποια είναι η επιβίωση, αν υπάρχουν προτυπωποιημένα διαδικασίες για τη διάγνωση, για τη θεραπεία και αν γίνονται audits, αν γίνεται ένας έλεγχος. Είδαμε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη και όχι μόνο ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά όπως είπε ο κύριος Συρίγος, έχουν σχέση και με τον ταχυδρομικό κωδικό. Πολλές φορές η πρόσβαση στην υγεία γενικά για τη διάγνωση και τη θεραπεία, ακόμη και για την πρόληψη, έχει σχέση με το που μένει ένας άρρωστος. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε πολλά νησιά, κάποια με μικρό αριθμό κατοίκων, είναι διαφορετικές οι συνθήκες από κάποιον που μένει δίπλα σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη. Αντίστοιχες όμως, αντίστοιχα προβλήματα έχουν χώρες όπως η Φιλανδία, η Δανία, οι σκανδιναβικές χώρες γενικά, που έχουν επίσης πολλά νησιά και πολλά από αυτά τα νησιά με λίγους κατοίκους. Και σας δείχνω εδώ ένα παράδειγμα. Εδώ είναι, με το σκούφο το μπλε, είναι ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΠΟΗ, ο Hans Kluge. Και απέναντί του είναι η νοσηλεύτρια που φροντίζει part-time τους κατοίκους αυτής της μικρής κοινότητας στην Ισλανδία, που λέγεται Atavik. Το Atavik είναι 2 ώρες με καράβι από την πρωτεύουσα των Νουκ. Η Ισλανδία έχει 50.000 κατοίκους, ανήκει στη Δανία. Έχει ένα νοσοκομείο στην πόλη των 17.000 κατοίκων και κατά τα άλλα έχει πρωτοβάθμια υγεία. Σε αυτή την κοινότητα που είναι 200 κάτοικοι, την πρωτοβάθμια υγεία την παρέχει μια νοσηλεύτρια, η οποία κάνει το κετούς, είναι συνδεδεμένη με τη ηλιατρική, με την Κοπενχάγη, και οι κάτοικοι αισθάνονται ασφάλεια και μπορούν να έχουν με καλή ποιότητα υγείας και υπάρχουν αεροδιακομιδές για τα σοβαρά προβλήματα. Είναι part-time νοσηλεύτρια και part-time μηχανικός σκαφών η νοσηλεύτρια. Και ο κόσμος αισθάνεται ασφάλεια, γιατί έτσι καθορίζουν το θέμα της υγείας. Εμείς αντίστοιχα, στα ψαρά που είναι αντίστοιχη κοινότητα σε μέγεθος, έχουμε πολυδύναμο ιατρικό ιατρείο με 200 κατοίκους. Δεν ξέρω αν η ποιότητα υπηρεσιών υγείας είναι καλύτερη. Και σας δείχνω λίγο το τι ξοδεύουμε στην υγεία έχει σχέση με το πώς αισθάνεται ο κάτοικος της χώρας. Η Αμερική ξοδεύει περίπου 17% του ΑΕΠ της στην υγεία. Είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει παγκόσμια. Η Ευρώπη βρίσκεται γύρω στο 10 με 12%. Υπάρχουν χώρες όπως η Αιθιοπία και η Ινδία που έχουν 3% του ΑΕΠ τους και δεν είναι και το μεγαλύτερο ΑΕΠ για την υγεία. Εμείς είμαστε στο 8,4, είναι στατιστικά του 22. Και σας δείχνω μια μελέτη από το Harvard και την καθηγήτρια Crook που δείχνει πόσο εμπιστεύονται οι κάτοικοι μιας χώρας στο σύστημα υγείας τους. Και το δεύτερο που θα σας δείξω είναι αν πιστεύουν ότι είναι στο σωστό δρόμο. Βλέπετε λοιπόν εδώ με κίτρινο είναι τι πιστεύουν οι κάτοικοι, ότι αν έχουν αύριο ένα σοβαρό πρόβλημα ή ένα οξύ πρόβλημα θα βρουν καλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Και το δεύτερο είναι με πράσινο αν πιστεύουν ότι μπορούν να το αντιμετωπίσουν οικονομικά. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι πάνω από τους μισούς ασθενείς σε κάθε χώρα πιστεύουν ότι θα έχουν τη φροντίδα που χρειάζονται αν τους συμβεί κάτι απειλητικό για τη ζωή τους. Λιγότεροι πιστεύουν ότι μπορούν να το αντιμετωπίσουν οικονομικά. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο αν υπάρχει καλή ποιότητα η υπηρεσία υγείας και αν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Και βλέπετε ότι οι χώρες δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Οι ψηλότεροι είναι στο Μεξικό, την Ιταλία, την Ινδία και το Λάος και οι χαμηλότεροι στο Περού, την Κολομβία, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή. Άρα και χώρες με ψηλό και χώρες με χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ. Και εδώ είναι αν πιστεύουν οι κάτοικοι ότι το σύστημα υγείας τους βασδίζει, γίνεται καλύτερο με τον χρόνο ή γίνεται χειρότερο με τον χρόνο. Και βλέπετε ότι η Αιθιοπία, το Λάος πιστεύουν οι περισσότεροι ότι το σύστημα γίνεται καλύτερο με τον χρόνο. Και υπάρχουν χώρες όπως κάτω-κάτω η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αμερική, όπου 15 ή 5% των κατοίκων πιστεύει ότι το σύστημα γίνεται καλύτερο με τον χρόνο. Και είναι τρομερό το ότι στην Αμερική που ξοδεύει το 17% του ΑΕΠ, μόνο το 15% του πληθυσμού πιστεύει ότι το σύστημα είναι καλό. Που σημαίνει ότι είναι κυρίως θέμα οργάνωσης υγείας και λιγότερο θέμα του τι ξοδεύουμε για την υγεία. Πώς λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ένα σύστημα να το εμπιστεύεται ο πολίτης και να αισθάνεται ασφάλεια και να πηγαίνει για την πρόσβαση, για να έχει πρόσβαση υπηρεσιών υγείας? Το πρώτο είναι σεβασμός στον άρρωστο και το τι χρειάζεται. Το δεύτερο είναι να έχουμε πραγματικά αποτελεσματικά συστήματα που δίνουν αντικειμενικά καλά αποτελέσματα στην υγεία. Και αυτό είναι σημαντικό για κάθε νόσημα, πολύ περισσότερο για τον καρκίνο. Αν είναι εύκολη πρόσβαση και αν οικονομικά μπορεί κάποιος να τα αντιμετωπίσει.
Το δεύτερο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το πώς αισθάνεται το άρρωστος είναι πώς αντιμετωπίζεται. Και ειδικά για τον καρκίνο, αλλά και όλα τα χρόνια νοσήματα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, θεωρούσαμε ότι σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε τον άρρωστο όσον αφορά την αρρώστια του και τα συμπτωματικά και την υποστήριξη γενικά την κάναμε προς το τέλος της ζωής και αυτήν όχι πάντα. Το τωρινό μοντέλο για την θεραπεία και την αντιμετώπιση των αρρώστων με χρόνια προβλήματα και πολύ περισσότερο με τους καρκινοπαθείς, αλλά και τους αρρώστους με χρόνια βροχίτιδα, που η ρίστο εμπαρόδο η μισή είναι αδιάγνωστη στη χώρα μας, είναι από την πρώτη μέρα αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα. Και το θέμα της αρρώστιας αυτής καθεαυτής, αλλά και την υποστήριξη του αρρώστου όσον αφορά το τι θέλει, το τι προσδοκίες έχει, το αν χρειάζεται υποστήριξη ψυχολογική, αν χρειάζεται υποστήριξη κοινωνική, όλα αυτά πρέπει να μπουν από την αρχή μέσα στην. Άρα, είναι σημαντικό να υπάρχει η ομάδα από όλους τους ανθρώπους στην υγεία, δηλαδή νοσηλευτές, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικό για τον πόνο, ψυχολόγο, ώστε όταν είμαστε καλά, αισθανόμαστε ότι όλα είναι καλά και το έδαφος είναι εντάξει κάτω από τα πόδια μας. Όταν αρρωστήσουμε, ειδικά από κάτι σοβαρό, αισθανόμαστε ότι χάνεται το έδαφος από κάτω μας. Η ομάδα και η καλή παρακολούθηση και αντιμετώπιση δημιουργεί αυτή την αίσθηση ασπίδας που μας κρατάει πάντα καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη δεν κάνουμε μόνο σε κάθε νοσοκομείο ή ο κάθε γιατρός ξεχωριστά. Έχουμε ανάγκη να μιλάμε με τους ίδιους τους ασθενείς, γιατί μαθαίνουμε περισσότερο ποιες είναι οι δικές τους ανάγκες και τι χρειάζονται, και άρα μπορούμε σιγά σιγά να το δώσουμε. Δουλεύουμε με τις ομάδες ασθενών. Εδώ είναι ο Δημήτρης Κοντοπίδης από την Ένωση Ασθενών Ελλάδος. Οργανώσεις όπως η Fair Life, που επίσης βοηθάει με ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Και πρέπει να σιγά σιγά να βγούμε και να αντιμετωπίσουμε πράγματι κάθε άρρωστο μέσα στα πλαίσια της σωστής ιατρικής, αλλά με το τι θέλει ο ίδιος. Είμαστε πάντα εδώ για τους αρρώστους μας και σκεφτόμαστε και το κομμάτι της αρρώστιας και το κομμάτι του πώς αισθάνεται από την περούκα και τη βλεφαρίδα, αν θέλετε, για τον καρκίνο, μέχρι τα προβλήματά του και το να έχει έναν άνθρωπο να μιλάει. Ευχαριστώ πολύ.